το σημερινό συλλαλητήριο της Αθήνας και τα συλλαλητήρια που γίνονται σε όλη τη χώρα είναι η πρώτη αγωνιστική εκδήλωση διαμαρτυρίας των φορέων του εργατικού λαϊκού κινήματος. Εκδήλωση καταδίκης του αυταρχισμού, των απαγορεύσεων, της τρομοκρατίας που έρχεται να επιβάλλει η κυβέρνηση με το απαράδεκτο τρομοκρατικό νομοσχέδιο ενάντια στους αγώνες των εργαζομένων και του λαού. Έχουν όμως τα συλλαλητήριά μας και συμβολικό χαρακτήρα, γιατί αποτελούν συνέχεια των εργατικών λαϊκών αγώνων, μιας ηρωικής πορείας του κινήματος της χώρας μας, που έχει γνωρίσει τα μέγιστα από τέτοιες μπόρες, διώξεις, απαγορεύσεις, εδώ και πολλές δεκαετίες, που όμως στην πράξη τις κατήργησε. Να είναι σίγουροι η κυβέρνηση και όσοι ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο ότι αυτό θα γίνει και τώρα. Όσα φτιασιδώματα και αν του προσθέσει ο τρομοκρατικός αυταρχικός του χαρακτήρας δεν αλλάζει και καλά θα κάνει να το πάρει τώρα πίσω. Αυτοί που υπαγόρευσαν και αυτοί που ετοιμάζονται να το ψηφίσουν ας γνωρίζουν ότι με τις απαγορεύσεις, την τρομοκρατία, τις προβοκάτσιες δεν πρόκειται να βάλουν στο γύψο το εργατικό λαϊκό κίνημα και να εμποδίσουν τους αγώνες τους. Αυτό το μαρτυράει η αγωνιστική ιστορική πορεία του εργατικού λαϊκού κινήματος στην πατρίδα μας, που είναι αταλάντευτα μαχητική, μακρόχρονη και αιματοβαμμένη για να επιβληθεί το δίκαιο, οι ελευθερίες, τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις του λαού απέναντι στους εκμεταλλευτές τους. Η ιστορία μαρτυράει ότι σε αυτή τη δύσκολη αλλά περήφανη πορεία του κινήματος οι αγωνιστές της εργατικής τάξης και του λαού από τους εκμεταλλευτές τους και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους γνώρισαν άγρια τρομοκρατία. Κυνηγήθηκαν ανελαίητα με όλα τα μέσα καταστολής τρομοκρατίας του αστικού συστήματος. Όμως πήγαιναν με ψηλά το κεφάλι στις φυλακές, στις εξορίες, στη διώξη, στα δικαστήρια με ιδιώνυμα αδικήματα. Τράβηξαν τα πάνδυνα που πολλά από αυτά δυσκολεύεται και η πένα να τα περιγράψει. Πολλοί οδηγήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, αλλά στο τέλος έβγαιναν νικητές και μαζί τους νικητές οι εργάτες, οι μικροί επαγγελματίες, οι φτωχοί αγρότες, το σύνολο του λαού με νέες κατακτήσεις και αισιοδοξία για την πορεία του αγώνα. Θα χρειαζόταν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πολλές κόλλες χαρτί για να περιγράψουμε αυτούς τους αγώνες, τις ανατροπές που έφεραν στους αντιδραστικούς αντιλαϊκούς νόμους, στη βία, την αστυνομοκρατία, τον αυταρχισμό της καπιταλιστικής εξουσίας και των πολιτικών της κάθε φορά εκπροσώπους. Έτσι έσπαγε η τρομοκρατία και υποχρεωνόταν οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους να λύσουν προβλήματα που ανακούφιζαν το λαό. Μέσα από αυτούς τους αγώνες καθιερώθηκε το οκτάωρο, η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι ετήσιες άδειες, οι αργίες, οι κοινωνικές ελευθερίες και πολλά ακόμη δικαιώματα που τώρα οι εκμεταλλευτές πιστεύουν ότι βρήκαν την ευκαιρία να τα πάρουν πίσω. Εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε όταν ακόμα είμαστε παιδιά τους ηρωικούς αγώνες των οικοδόμων που ξύλωσαν τα πεζοδρόμια για να έχουν μέχρι σήμερα δικαιώματα. Τους ηρωικούς αγώνες των χαλιβουργών για να κερδίσουν το ανθυγινό επίδομα
που δεν δόθηκε αυτονόητα επειδή δούλευαν στα κάτεργα, αλλά κερδίθηκε μέσα από σκληρές απεργίες που απαγορεύονταν από την τότε νομοθεσία και τον περίφημο νόμο, τον αντιδραστικό νόμο 32-39, που απαγόρευε την απεργία όταν οι εργοδότες προσέφευγαν στη διαιτησία. Μια διαδικασία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους. Με τις ιστορικές απεργίες, κόντρα σε αυτήν την τρομοκρατία, όχι κερδίθηκαν μόνο αιτήματα και το ανθυγιεινό, αλλά οι αγώνες συνεχίστηκαν, γεννητεύτηκαν, ανέτρεψαν τον νόμο 32-39 και στη συνέχεια την ίδια τύχη είχε και ο αντιδραστικός νόμος 330 με υπουργό εργασίας τον Κώστα Λάσκαρη, ο οποίος τότε δήλωνε περήφανος ότι με αυτό το νόμο είχε καταργήσει την πάλη των τάξεων. Όλα αυτά σήμερα μπορεί να φαντάζουν κάπως μακριά στο χρόνο, αλλά δεν είναι, γιατί ο αυταρχισμός, η βία και η τρομοκρατία παραμένουν στη φαρέτρα των αστών, των εκμεταλλευτών, που σε κάθε φάση ενισχύονται και αξιοποιούνται. Οι καπιταλιστές, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που υπηρετούν τα ταξικά τους συμφέροντα γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία της ταξικής πάλης, τη δυναμική και τη δύναμη του εργατικού κινήματος και επιδιώκουν τον αφοπλισμό του και με αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το υλοποιούν με συνέπεια όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα από το πώς οι ίδιες αυτοπροσδιορίζονται. Δεξιές, κεντρώες, σοσιαλιστές, σοσιαλιστικές, αριστερές και πάει λέγοντας. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έχουμε αποκτήσει πολύ συγκεκριμένη πείρα που δεν μπορούν να τις κρύψουν πίσω από τις φιλολαϊκές τους κορώνες. Είναι όλες αυτές οι δυνάμεις που τα προηγούμενα χρόνια και τώρα συνεχίζουν με τις αντεργατικές τους αντιλαϊκές πολιτικές, μας αφαίρεσαν, περιόρισαν τα δικαιώματά μας στις κύριες συντάξεις, στις επικουρικές, στα φάρμακα, στην υγεία, λαιλάτισαν τα ασφαλιστικά μας ταμεία για τους δανειστές, αφήνουν άνεργα τα παιδιά μας, επιβάλλοντάς τους να ζουν στη δυστυχία ή τους δίνουν τη δυνατότητα να εργάζονται με μισθούς πείνας, αποσκοπώντας μια ακόμη φορά στην διασφάλιση της κερδοφορίας των εμπορευματικών ομίλων. Τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρήκε στρωμένο χαλί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και έρχεται να εμποδίσει και να σταματήσει με τη βία και τον αυταρχισμό αυτούς που δίκαια με τις διαδηλώσεις τους διεκδικούν και παλεύουν στο πεζοδρόμιο το αυτονόητο για να επιβιώσουν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, προσπαθούν τους εμπόρους που έχουν προκαλέσει το θάνατό τους να τον στρέψουν εναντίον μας. Αυτό θέλει η κυβέρνηση να πετύχει με το νομοσχέδιό τους. Σε όλους αυτούς λοιπόν και στους ξεπουλημένους συνδικαλιστές που δε όντως αξιοποιούνται για να περάσει όπως οι αστεί θέλουν η τρομοκρατία και ο αυταρχισμός, τους λέμε δυνατά και καθαρά: τώρα το ιερό πεζοδρόμιο και οι αγώνες του λαού αποτελούν τη μαμή της ιστορίας και της ιστορικής εξέλιξης για την πρόοδο και την ευημερία του λαού. Αυτό κανείς δεν μπόρεσε, ούτε θα μπορέσει να το σταματήσει με όσα μέτρα, όσα μέσα κι αν χρησιμοποιήσει. Μέχρι που οι εργαζόμενοι και ο λαός να φέρουν τα πάνω κάτω, να πάρουν στα χέρια τους την παραγωγική βάση και να οργανώσουν την κοινωνία με τον τρόπο εκείνο που τα αποτελέσματα του μόχθου τους θα γίνονται πηγή ζωής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Πάρτε πίσω τώρα το τρομοκρατικό σας έκτρωμα. Γεια σας.